Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η σύντομη νυχτερινή σας ενημέρωση από το Super B. Στην Πάτρα, κοντά στο Παπελοποννησιακό στάδιο, θα ξεκινήσει μέσα στον Ιανουάριο τη λειτουργία της, η πρώτη τοπική μονάδα υγείας στην Αχαΐα. Στόχος της 6ης υγειονομικής περιφέρειας είναι να εξασφαλιστούν ικανές υπηρεσίες υγείας σε μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα που μέχρι σήμερα αναγκάζεται να διανύει μεγάλες αποστάσεις για να τύχει ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών. Η λειτουργία της πρώτης τοπικής μονάδας υγείας στην Πάτρα είναι πλέον θέμα ημερών. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια επέλεξε η έναρξη των νέων πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας να γίνει από μια περιοχή που είναι ακάλυπτη εδώ και πολλά χρόνια από ικανές υπηρεσίες περίθαλψης. Αυτός είναι και ο λόγος που η πρώτη τοπική μονάδα υγείας θα στεγαστεί σε χώρο κοντά στο Πελοποννησιακό στάδιο. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα στο Δήμο της Πάτρας, στον Καλλικρατικό, να λειτουργήσουν 5 με 6 μονάδες υγείας από τις 10 που είχε αρχικά προϋπολογιστεί. Οι πρώτες τρεις θα ξεκινήσουν άμεσα. Η μία θα είναι στην περιοχή Παμπελοποννησιακού σταδίου Εγλυκάδας. Δεν θα είναι, όπως είχαμε εκτιμήσει στην αρχή, δυνατό να λειτουργήσει στους χώρους του σταδίου, οι οποίοι παρά την αρχική εκτίμηση δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας μιας τέτοιας μονάδας. Η δεύτερη θα είναι στην περιοχή της Αγιάς και η τρίτη θα είναι στην περιοχή των Ζαρουχλέικων. Σύμφωνα με τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κύριο Νικολόπουλο, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Παπελοποννησιακού αναγκάζονταν να φτάσουν στο κέντρο της πόλης για να εξυπηρετηθούν. Τώρα τα πράγματα θα αλλάξουν και οι πολίτες θα έχουν δίπλα τους μια ομάδα γιατρών και προσωπικού για να φροντίζουν την υγεία τους και να τους καθοδηγούν για την σωστή αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος υγείας. Κάθε μονάδα δηλαδή θα καλύπτει περίπου 10 με 12 χιλιάδες ενήλικες και περίπου 2,5 χιλιάδες παιδιά και βρέφη με την ιδιότητα του οικογενειακού γιατρού, που σημαίνει ότι θα μπορούν να απευθύνονται αφενός είτε για τη στεγογράφησή τους είτε για την πρώτη τους επαφή στο πρόβλημα που αντιμετωπίζονται και από εκεί θα καθοδηγούνται για την παραπομπή σε ειδικές εκστάσεις ειδικούς γιατρούς είτε στα κέντρα υγείας που διαθέτουν γιατρούς ειδικοτήτων είτε στα νοσοκομεία κτλ. Για περαιτέρω έλεγχο. Τοπικές μονάδες υγείας σχεδιάζεται να δημιουργηθούν σε διάφορες συνοικίες της Πάτρας. Το μόνο που έχουν να κάνουν οι πολίτες, μόλις τεθούν σε λειτουργία, είναι να εγγραφούν σε ένα βιβλίο ασθενών που θα υπάρχει σε κάθε μονάδα υγείας, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση. Ο προγραμματισμός δείχνει πως μέσα στις επόμενες ημέρες οι τοπικές μονάδες υγείας θα είναι σε λειτουργία. Σύμβουλο προσέλαβε η ΕργοΣΕ για να δοθεί μια ικανοποιητική λύση στο μείζον θέμα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Πάτρα. Ο Δήμος επιμένει στην υπογειοποίηση εντός των τυχών. Πυκνώνουν οι πληροφορίες ότι η ευκαιρία να αποκτήσει η Πάτρα διπλή, ηλεκτροκινούμενη και μάλιστα υπογειοποιημένη γραμμή τρένου μέχρι το 2022 χάνεται λόγω καθυστερήσεων. Η σχετική ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι πλέον τα χρονοδιαγράμματα είναι τόσο ασφικτικά που εξαιρετικά δύσκολα θα μπορέσει η ΕργοΣΕ να προλάβει να προωθήσει τις μελέτες και όλες τις υπόλοιπες απαραίτητες διαδικασίες για να προλάβει την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο που κλείνει σε 4 χρόνια. Μάλιστα, δημοσίευμα του υποδομές.com αναφέρει ότι η ΕργοΣΕ προσέλευε ειδικό σύμβουλο για να την βοηθήσει στο λύσιμο του γόρειου δεσμού της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Πάτρα, που αφορά κυρίως το τελευταίο τμήμα της σύνδεσης με την Πάτρα. Σύμφωνα με απόφαση στις 22 Δεκεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕργοΣΕ αποφάσισε να προσληφθεί η εταιρεία Δρόμος Σύμβουλοι Μελετητές ΕΠΕ, η οποία θα αναλάβει την επικυρωποίηση της μελέτης σκοπιμότητας και ανάλυσης κόστους-οφέλους της σιδηροδρομικής σύνδεσης Αθήνα-Πάτρα, καθώς και της σιδηροδρομικής πρόσβασης στην πόλη της Πάτρας και στο λιμάνι. Περιμένουμε, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας, περιμένουμε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός που θα έρθει στην πόλη μας να απαντήσει θετικά στο αίτημα αυτό, γιατί δεν μπορεί να είναι εμπόδιο το γεγονός ότι έχουν τελειώσει τα χρήματα του προγράμματος, είναι δική τους η ευθύνη το πρόγραμμα και ότι θα είναι το πρώτο πρόγραμμα που θα πάει από τη μία προγραμματική περίοδο στην άλλη. Όσοι βιάζονται και επιθυμούν
να περάσει το τρένο όπως και όπως. Πάση θυσία, καταστρέφοντας όλη την πόλη για να φτάσει στο λιμάνι για να κάνουν αυτές τις δουλειές τους για τα κέρδη τους, για την Κόσκο, για την μεγάλη εταιρεία την Ιταλική που είχε αγοράσει την Εργοσέ, μάλλον την εταιρεία με την Τρένοσέ, η οποία θα κάνει τις δουλειές της μεταφοράς. Είναι οι Ιταλοί που την εξαγοράσανε για ένα πιάτο φαγί πραγματικά. Όσοι λοιπόν έχουν στο μυαλό τους τα κέρδη της Κόσκο και τέτοιων μεγάλων εταιριών, σε βάρος του λαού, δεν μπορεί αυτό να γίνει αποδεκτό. Τα καλά μαντάτα είναι ότι θα έχουμε μια πιο σύγχρονη μελέτη για τη γραμμή Αθήνα-Πάτρα με βάση πιο σύγχρονα μοντέλα και τις παρούσες συνθήκες. Τα κακά μαντάτα είναι πως πιθανώς προσωρινά η υπόθεση τρένο έχει χαθεί για την πόλη της Πάτρας, καθώς είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί μια δύσκολη τεχνικά λύση και μέχρι το 2022 να έχει φτάσει νέα διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή μέχρι τον Άγιο Διονύσιο και το λιμάνι. Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως για τη διπλή αυτοκτονία του 30χρονου Γερμανού και της 25χρονης από τη Βουλγαρία στην Κεφαλονιά. Περιπλέκεται το θρίλερ με το θάνατο του ζευγαριού στην Κεφαλονιά μετά από μια σημαντική μαρτυρία. Ο λόγος για τον καθηγητή οικονομικών και πρώην πολιτευτή Γιώργο Προκοπάκη, ο οποίος ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους σατανιστές της Κεφαλονιάς τον περασμένο Ιούνιο. Συγκεκριμένα λίγες μέρες μετά την εξαφάνιση της 23χρονης, είχε συναντήσει στην Αθήνα την κοπέλα από την Βουλγαρία και τον Γερμανό φίλο της σε διαμέρισμα που είχαν νοικιάσει μέσω Airbnb από τον ίδιο απέναντι από την Ακρόπολη. Λίγες ημέρες αργότερα, όταν το ζευγάρι έφυγε από το διαμέρισμα, αφήνοντας πίσω τους ζημιές, ο καθηγητής αναζήτησε την κοπέλα στο διαδίκτυο και έτσι είδε τις αγωνιώδεις αναρτήσεις της οικογένειάς της. Διάβασε ότι είχε εξαφανιστεί και ότι την αναζητούσαν και έτσι στις 7 Ιουλίου έστειλε ειδοποίηση στον αδερφό της ότι την είδε και ότι ήταν καλά. Παράλληλα, είχε επικοινωνία με τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να καταθέσει ό,τι γνωρίζει. Στο Σφυρί θα βγάλουν το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι τράπεζες 40 ξενοδοχεία. Αρκετά εξ αυτών βρίσκονται στα Ιόνια νησιά. Περίπου 40 ξενοδοχεία θα αλλάξουν χέρια μέσα στο 2018, αφού βγαίνουν στο Σφυρί λόγω της υπερχρέωσής τους. Πρόκειται για μικρομεσαίες ή μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Οι πωλήσεις αναμένονται να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Ήδη το πρώτο κύμα άρχισε το Δεκέμβριο με επισπεύδουσες κυρίως στις τράπεζες, αλλά και κάποιους ιδιώτες προμηθευτές. Αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τον ερχόμενο Ιούλιο. Σύμφωνα με πηγές των τραπεζών αλλά και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φτάνουν στα 3 δις ευρώ σε σύνολο χορηγήσεων ύψους περίπου 8 δις ευρώ σε όλο τον τουριστικό τομέα. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Τα Νέα, σε πληστηριασμό αναμένεται να βγουν 7 μονάδες στην Κρήτη, 6 στη Ρόδο και την Κο, 6 σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζάκυνθο και Σκιάθο, 1 στην Χαλκιδική και άλλες περίπου 20 σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το κοινό χαρακτηριστικό των πολλών ξενοδοχείων που βγαίνουν στο Σφυρί είναι ότι έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς και ότι υπάρχουν υποθήκες που έχουν ήδη προσημειωθεί. Οι πληστηριασμοί θα λάβουν χώρα είτε μέσω των κατατόπου συρνοδικείων, είτε μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληστηριασμών. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η σύντομη νυχτερινή σας ενημέρωση από το Super B ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.